Την περιοχή της Αγιάς επισκέφθηκε σήμερα η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνα Κουντουρά στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματός της λίγες ημέρες πριν τις εκλογές. Η πρώην Υπουργός Τουρισμού, συνομιλώντας με κατοίκους της περιοχής που ασχολούνται και με τον τουρισμό, δήλωσε ότι για το φετινό καλοκαίρι τα μηνύματα είναι δυσίωνα. Επίσης υποστήριξε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν στηρίχθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην τονωθεί ο τουρισμός. Τα 4 τελευταία χρόνια, δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, δεν έχει στηριχθεί καθόλου η μικρομεσαία επιχείρηση, παρόλο που η απερχόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το είχε βάλει σημαία. Και το χειρότερο απ' όλα, εγώ αγωνίστηκα στην Ευρωβουλή, και αυτό το λέω με μεγάλο παράπονο, για να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και το Ταμείο Ανάκαμψης που ήρθε, ήρθε ως στόχο να μπορέσει να στηρίξει όλους αυτούς που πληγώθηκαν, να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν καινούργιες. Ανταυτού τι βλέπουμε? Βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης να πηγαίνει στα μεγάλα έργα, που και αυτά βεβαίως τα θέλουμε, σε 10 αφημί, τα πρώτα 600-700 εκατομμύρια σε πολύ μεγάλους επενδυτές, οι οποίοι ούτως ή άλλως μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες. Οι μικρομεσαίες είναι αυτές που δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τις τράπεζες. Η κυρία Κουντουρά ζήτησε ακόμη από τον κόσμο να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ με την ψήφο του σε αυτές τις εκλογές. Σας καλώ όλους να ψηφίσετε 25 Ιουνίου. Το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για να μπορέσουμε να σώσουμε τα σπίτια μας από τους πληστηριασμούς, την αγροτική γη και τα επαγγελματικά, για να μπορέσετε να έχετε μια καλύτερη ζωή. Γιατί αυτά που εμείς λέμε τα έχουμε ήδη κάνει. Το 2015-2019 αποδείξαμε ότι πυρήνας των πολιτικών μας είναι ο άνθρωπος, η βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό 25 Ιουνίου να στηρίξουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στο μεταξύ, στη Λάρισα πραγματοποίησε επίσκεψη το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Φάνης Κουρεμπές, ο οποίος το πρωί επισκέφτηκε τα γραφεία του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα. Είμαστε παραμονές εκλογών τέλος Ιουνίου και ζημιές από το Μάιο του 2022 δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και το ταμείο του ΕΛΓΑ είναι μείο. Δεν έχουν αφήσει τίποτα, όπως και σε όλο τον υπόλοιπο τομέα. Αύριο στην Ελασσόνα θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη ο Ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκαλης και το μέλος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Κώστη Μακρίνα Βιόλα, οι οποίοι θα μιλήσουν σε ανοιχτή συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης.